Με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, το Hellenic American University, Hellenic American College και το Greek America Foundation, σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, παρουσιάζουν την έκθεση The Hour of Greece, η ώρα της Ελλάδας, στην Γκαλερί Kennedy και Χατζηκυριάκου Γκίκα. Την έκθεση επιμελείται ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη, με ιστορικό σύμβουλο τον διδάκτορα ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αρχαιονόμος στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους Γιάννη Γκλαβίνα και με τη συμβολή του ιστορικού καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Haverford Αλέξανδρου Κιτροέφ. Όλο το φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει έκθεση είναι όλο τεκμηριωμένο, είναι όλο το πρωτότυπο. Μέσα από σπάνιο αρχαιακό υλικό με σύνολο εκθεμάτων που ξεπερνά τα 300, η ώρα της Ελλάδας επιχειρεί να αναδείξει την απήχηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της νίκης της Ελλάδας στην αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, φωτίζοντας παράλληλα τη σημαντική συνδρομή των Αμερικανών στην επούλωση των δεινών του πολέμου. Η έκθεση ξεκινάει χρονολογικά από την 28 Οκτωβρίου 1940. Υπάρχει το πρωτότυπο ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά, ανοιγμένο στην σελίδα της 28 Οκτωβρίου 1940, όπου ο Μεταξάς περιγράφει την κήρυξη του πολέμου και συνεχίζει και δομείται σε δύο επίπεδα. Παρακολουθούμε κυρίως το τι γίνεται στις ΗΠΑ και τη δράση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και του αμερικανικού λαού, αλλά παράλληλα βλέπουμε και το τι γίνεται στην Ελλάδα. Η ιδιωτική συλλογή του ομογενούς Γκρέγκορη Πάπας εκτίθεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και απαρτίζεται από εκατοντάδες αντικείμενα. Επιπλέον αποτελεί προϊόν πολυετούς και εκτενούς προσωπικής ερευνάς του, στην οποία τον παρακίνησε η οικογενειακή του ιστορία. Αυτή η έκθεση ξεκίνησε όταν είχα μια συζήτηση στην Αμερική με τον κύριο Λεωνίδα Κόσκο, τον πρόεδρο του Hellenic American University, που του εξηγούσα τις ιστορίες και του έδειξα διάφορα αντικειμενάκια που είχα σε φωτογραφίες. Μου λέει, πρέπει να τη φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτή η ιστορία πρέπει να ακουστεί ότι έγινε αυτό, αυτή η ένωση της Αμερικής και της Ελλάδος στον πόλεμο. Για την συγκεκριμένη έκθεση, το υλικό της συλλογής Πάπας εμπλουτίστηκε και συμπληρώθηκε με σχετικά τεκμήρια από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ώστε να αναδειχθούν καλύτερα οι σχέσεις των λαών Ελλάδας και Αμερικής εκείνη την εποχή. Η εν λόγω έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα, και η διάρκεια της έκθεσης έχει καθοριστεί έως τις 20 Δεκεμβρίου.